Να ασχοληθούμε λίγο με το αθλητικό γεγονός του τριημέρου. Ξεκίνησαν σήμερα οι εκδηλώσεις και οι δράσεις στο πλαίσιο του 24ου ECO All Star Game που διεξάγεται εδώ στο Ηράκλειο. Δίπλα μου είναι η καλή συνάδελφος Μαρία Πετρούτσου. Καλώς ήρθες, Μαρία. Καλησπέρα, Νίκο. Με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τιμή για όλους εμάς στην Cree TV, η φιλοξενία του κυρίου Γιάννη Γιαννούλη, ενός βετεράνου σέντερ. Βέβαια. Με σπουδαία ιστορία. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιαννούλη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Να το πάμε στον πληθυντικό. Αυτό ξεκίνησε ο Νίκος. Κύριε Γιαννούλη, 24ο ECO All Star Game και το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικότερα αγαπά το μπάσκετ, το δείχνει, το έχει δείξει στις προηγούμενες διοργανώσεις, θα το δείτε κι εσείς στις επόμενες ημέρες. Καταρχάς, πώς το βλέπετε κι εσείς για την παρουσία του ECO All Star Game στην πόλη μας? Είναι κάτι φανταστικό. Όλοι οι παίχτες περιμένουμε πότε θα γίνει, όσο έπαιζα και εγώ επαγγελματικά, πότε θα γίνει το All Star και άμα θα είμαστε, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να είμαστε για να παίξουμε. Νομίζω έχει 10 χρόνια να γίνει γενικά στην Κρήτη. Σωστά. Εντάξει, είναι κάτι πολύ όμορφο, είναι κάτι που το περιμένουμε όλο τον χρόνο. Και φέρνει και πολύ κοντά τα μικρά παιδιά στους αθλητές. Έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα ενδάλματά τους. Ναι, γιατί δεν και να είναι. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία, κύριε. Ναι, δεν είναι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό προτιμάμε να κάνουμε τους αγώνες σε κάποια επαρχιακή πόλη, ώστε επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να μας δουν να αγωνιζόμαστε, είναι πιο δύσκολο. Βέβαια. Και ξέρουμε ότι η Κρήτη εδώ πέρα, και ειδικά το Ηράκλειο, είναι φιλόξενο και ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιαννούλη, πόσο σημαντικό είναι για ένα νέο παιδί, το οποίο ξεκινά τώρα την πορεία του στο μπάσκετ, να έρθει σε επαφή ακόμα και 5, 10, 15 λεπτά με ένα αστέρα του ελληνικού μπάσκετ? Εντάξει, κοίταξε. Εγώ είμαι από την άλλη μεριά. Εμάς μας αρέσει, το αγαπάμε, προσπαθούμε για το καλύτερο, προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές. Σίγουρα, πιο πολύ από εμάς είμαστε και γονείς, έχουμε δικά μας παιδιά, δηλαδή προσπαθούμε να φέρουμε κοντά στον αθλητισμό. Δεν μας ενδιαφέρει το άθλημα. Μας ενδιαφέρει τα παιδιά να γυμνάζονται. Έτσι είναι. Πείτε μας λίγο και από τη θέση του αθλητή πώς βλέπετε την παρουσία σας σε ένα All Star. Δεν υπάρχει αυτή η αγωνιστική πίεση, υπάρχει γιορτή, υπάρχει όλη αυτή η ατμόσφαιρα. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς? Είναι γιορτή. Δηλαδή, ερχόμαστε εδώ πέρα, δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν αντιπαλότητες. Γιατί πολλές φορές γίνονται κάποιες, ας πούμε, αψιμαχίες ή οτιδήποτε την ώρα του αγώνα, είναι γιατί πολεμάζει την ομάδα σου. Η ένταση και η πίεση. Είναι και η ένταση, είναι η σφιγμή πολύ. Αλλά εδώ θα είναι χαλαρά, είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Κοιτάμε πρώτο-πρώτο, μην τραυματιστούμε. Και μετά προσπαθούμε να βγάζουμε και ωραίες φάσεις, οποίες αυτά τα μάτς μπορείς να τα κάνεις. Βρίσκεται σε φόρμα ο Γιάννης Γιαννούλης αυτή την περίοδο? Εγώ ναι. Βρίσκεται, γιατί αγωνίζεται ακόμη. Αγωνίζεται ακόμα. Να το πούμε, σωστά, ότι αγωνίζεται σε ερασιτεχνικό μεν επίπεδο, ωστόσο σίγουρα είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια για την ομάδα της Ακράτας που σας έχει στάξει στη τρίτη εθνική κατηγορία. Και πώς πάει η ομάδα? Εντάξει, καλά είμαστε. Θα μπορούσαμε καλύτερα. Ναι. Είναι πάντως σημαντικό το γεγονός ότι αποχωρώντας από την πολύ ενεργό δράση, παραμένετε στο χώρο, έτσι δραστηριοποιείστε, κρατάτε επαφή. Στέλνετε μηνύματα σημαντικά και μόνο η παρουσία σας μέσα στην ομάδα σίγουρα έχει πολλά να δώσει. Αυτό για μένα προσωπικά, γιατί υπάρχουν δύο ειδών μόλις τελειώνεις την καριέρα σου. Mm-hmm. Ή δεν θες να ξαναπιάσεις μπάλα στη ζωή σου. Αλήθεια, Ή θέλεις να παίζεις για τη χαρά. Γιατί το επαγγελματικό μπάσκετ δεν είναι χαρά. Δεν είναι. Υπάρχει πάρα πολύ πίεση, πάρα πολλές προπονήσεις, πολλοί τραυματισμοί. Το οποίο είναι ο μεγαλύτερος φόβος όλων μας. Εγώ συνεχίζω και παίζω έτσι ερασιτεχνικά σε μικρότερες κατηγορίες. Όχι ότι θέλω να κάνω καριέρα και βοηθάω και με την εμπειρία μου, με συμβουλές. Και αυτός είναι ο λόγος που το κάνω. Η επαφή με το άθλημα και η προσφορά σας από ένα άλλο πόστο εξίσου πολύ σημαντικό. All Time Stars, λοιπόν, αύριο η ομάδα, στις 5 ώρα το παιχνίδι αυτό. Και μόνο βέβαια να πούμε ότι η δική σας η παρουσία του Γλυνιαδάκη, του Διαμαντίδη, του Παπαλουκά, του Ρετζιά, του Πρέλεβιτ, δηλαδή ποιους να πρωτοαναφέρουμε, Χατζής, Φώτσης, μια πλειάδα παιδιών, όλοι εσείς που πραγματικά βάλατε το δικό σας λιθαράκι, όπως μας έλεγε και χθες εδώ ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης, ώστε να έρθει το ελληνικό μπάσκετ στο πολύ υψηλό επίπεδο που βρίσκεται σήμερα στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Συγκεκριμένα είπε ότι για να λεγόμαστε όλοι εμείς τώρα επαγγελματίες μπασκετμπολίστες, mm-hmm, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αθλητές έβαλαν το δικό τους λιθαράκι. Πολύ σωστά έτσι, το αναφέρεις, έτσι, Μαρία. Είναι φοβερό. Και ισχύει αυτό. Βέβαια ισχύει, γιατί είναι μια γενιά που έδωσε νομίζω όθηση στο άθλημα. Είναι η γενιά μας. Δηλαδή,
2-3 χρόνια παραπάνω, 2-3 χρόνια δηλαδή. Είμαστε όλοι γεννηθεί από 75 μέχρι 80. Ναι. Δηλαδή αυτή η γενιά είναι μετά τη γενιά του 87 που όλοι ζήσαμε και όλοι ξεκινήσαμε. Βέβαια. Από εκεί. Πιστεύουν οι καλύτεροι και φέραν και χρυσό μετάλλιο ευρωπαϊκό στη Ιουγκοσλαβία. Παίξαμε τελικό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Σπουδαίο. Ίσως είναι η δεύτερη μεγαλύτερη γενιά του ελληνικού μπάσκετ. Ναι. Δεν ξέρω, είναι υπερβολή, κύριε Γιαννούλη. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι, έτσι, με τα αποτελέσματα. Ναι. Σωστά. Όλες οι ομάδες, οι ελληνικές ομάδες του μπάσκετ πήραν ευρωπαϊκούς τίτλους. Και στηρίχτηκαν και σε Έλληνες αθλητές. Ο κορμός ήταν ελληνικός. Βέβαια. Μόνο έτσι φτιάχνεις ομάδα. Μόνο έτσι. Πρέπει να είναι. Και κάθε χώρα να είναι γηγενείς παίχτες. Ο κορμός να η είναι. Η καλύτερη ανάμνηση. Συγγνώμη, Μαρία, τώρα. Δεν πειράζει. Θα σας δώσω το λόγο μετά. Η ομορφότερη ανάμνηση από την πορεία σας σε ομαδικό επίπεδο, σε επίπεδο συλλόγων, ποια είναι? Δεν υπάρχει. Υπάρχει το μοναδικό πράγμα, είναι η εθνική ομάδα. Τη στιγμή που έρχεται το φαξ ακόμα, ότι είσαι στους 12 καλύτερους Έλληνες, δηλαδή ό,τι παιχνίδι και να παίξεις, ό,τι πρωτάθλημα, ό,τι δηλαδή. Ξέρεις ότι έχεις 10 εκατομμύρια Έλληνες από πίσω σου. Και επί της ευκαιρίας, μιας και ο λόγος για εθνική ομάδα, να πούμε ότι σήμερα ανακοίνωσε ο Μπουρούς ότι αποχωρεί πλέον από την εθνική ομάδα. Ένας-ένας λοιπόν, αυτοί οι μεγάλοι αστέρες σιγά-σιγά φεύγουν και βλέπετε νέα παιδιά να έρχονται και να είναι σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο. Κοιτάξτε, ταλέντο υπάρχει. Δουλειά, άμα γίνει σωστά με προγραμματισμό και αφοσιωθούν στο άθλημά τους. Σίγουρα κάπου ψηλά θα φτάσουν. Mm-hmm. Η μόνη διαφορά και αυτό που με ενοχλεί και εμένα και όλη η γενιά που... αυτά συζητάμε το βράδυ που θα μαζευτούμε όλοι αύριο πριν τον αγώνα. Έτσι. Είναι ότι υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν νέοι παίκτες, αλλά δεν είναι τόσο πολύ όσο ήταν παλιά. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι για όλα αυτά είναι το ίντερνετ. Δυστυχώς, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ίσως και οι πολλές υποχρεώσεις πλέον των παιδιών και σε σχέση με το σχολείο. Η αλήθεια είναι ότι η επιβάρυνση είναι αρκετά μεγάλη. Αυτά λοιπόν, αυτοί οι rising stars που θα είναι αύριο απέναντί σας, παιδιά όπως ο Ρογκαβόπουλος, ο Αγραβάνης, νέα παιδιά που θα πάρουν τη σκυτάλη από όλους εσάς πλέον και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα διατηρηθεί το ελληνικό μπάσκετ σε τέτοιο υψηλό επίπεδο. Πώς βλέπετε δηλαδή το αύριο της εθνικής ομάδας και γενικότερα του ελληνικού μπάσκετ? Αύριο θα πάρουν ένα μάθημα. Μάλιστα, το μήνυμα. Μήνυμα στέλνουμε. Θα πάρουν ένα μάθημα αύριο. Πρέπει να έχουν πίστη, πρέπει να δουλέψουν, πρέπει να μην υπάρχει κάτι που να μπορεί να τους εμποδίσει, να έχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν αυτά. Πρέπει να μην υπάρχουν καν μέσα στο μυαλό ενός αθλητή. Το ίδιο είπα και πριν και το ίδιο ξαναλέω. Δεν υπάρχει σταματήμα. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης μπροστά μου. Θα προσπαθώ στην προπόνηση κάθε μέρα να γίνω καλύτερος από αυτόν. Να κλέψω λεπτά από ό,τι παίζει αυτός. Δηλαδή, το χρόνο. Δηλαδή, να παίζω πιο πολύ χρόνο στην ομάδα. Αυτό πρέπει να κάνω. Δεν σταματάς ποτέ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τις δικές σας επιτυχίες και το φιλαθλοκοινό έχει καλομάθει και το είδαμε και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ότι η πεποίθηση του κόσμου, οι ελπίδες του ήταν πολύ περισσότερες από αυτές που απέδωσε τελικά η εθνική μας ομάδα. Ναι, γιατί όλοι στηριχτήκαμε στο Γιάννη τον Αντετοκούνμπο, ναι. Που εννοείται εκεί. Και το θέμα είναι ότι και οι αντίπαλοι ξέρανε. Βέβαια, ο Γιάννης είναι ο καλύτερος παίκτης μας. Έτσι, προσπαθήσαν να το σταματήσουν, τα καταφέρανε και το σταματήσανε. Αύριο λοιπόν 5 ώρα να πούμε για το φιλάθλο κόσμο ότι είναι ελεύθερη είσοδος αύριο στα 2 ώρα και ένα σπουδαίο παιχνίδι. Σύστημα θα έχετε, προπόνηση έχετε κάνει? Ο Νίκος Τούλης χθες μας έλεγε κάτι man to man press. Κάποια συστήματα, σωστά. Επειδή είμαστε ίδια γενιά και ξέρουμε. Θα πει κάτι ο Παπαλουκάς, θα πει κάτι ο Διαμαντίδης και όλοι οι άλλοι θα ακολουθήσουμε αυτόματα. Μάλιστα. Μπορεί τα σώματα να μην πηγαίνουν όσο το μυαλό γρήγορο. Θα ακολουθεί όμως. Θα ακολουθεί και... είναι σπουδαίο αυτό. Και να πούμε βέβαια ότι πριν από το δικό σας παιχνίδι υπάρχει ένα εξίσου πολύ σημαντικό παιχνίδι. Στις 3 η ώρα αυτός ο αγώνας ανάμεσα στα παιδιά που θα αγωνιστούν με το αναπηρικό αμαξίδιο. Έχετε παρακολουθήσει αγώνα με αναπηρικό αμαξίδιο? Βέβαια, κάθε χρόνο προσπαθούμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Και στο περσινό All-Star Games στη Θεσσαλονίκη το κάναμε και στην Πάτρα το κάναμε που ήταν πριν 2 χρόνια. Και το Ηράκλειο έχει μια πολύ δυνατή ομάδα. Το ΑΣΚΑ Ηράκλειο, βέβαια. Ναι, και νομίζω ήταν και στο τελικό πριν πέρυσι στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάει στη Σύνδο. Από ό,τι παρακολουθείτε στενά.
Είναι πολύ γρήγορη. Είναι γρήγορη. Είναι γρήγορη. Με τα καρότσια πάνε σφαίρα. Δηλαδή, το έβλεπα μπροστά μου και δεν το πίστευα. Το έχω δει στην τηλεόραση το και πριν, αλλά πήγα στο, νομίζω, Final Eight ήταν, στη Σύνδοση Θεσσαλονίκη. Είναι μια ακόμα πολύ έξω από την Θεσσαλονίκη. Πηγαίνανε απίστευτα γρήγορα και είναι και πολύ γυμνασμένοι. Βέβαια. Και αύριο θα είναι στις τάξεις και αρκετά παιδιά από την εθνική ομάδα, οπότε σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλο το αγωνιστικό ενδιαφέρον. Τιμ Καλάθης, τιμ Ματσιούλης, προγνωστικά μπορούμε να κάνουμε? Δύο εκπληκτικές ομάδες, έτσι. Εντάξει, ναι, κορυφαίοι ναι, ναι, της Basket League. Θα προτιμούσα το άλλο. Έλληνες αντίον ξένοι. Ναι. Οι Ευρωπαίοι εναντίον Αμερικανών. Γιατί? Γιατί αυτό είναι. Το φίλο μου θα διάλεξω. Α, πηγαίνει. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω. Ναι. Εντάξει. Πάντα σίγουρα καινούριες ιδέες μπορεί να πιάσει. Μπορεί αύριο να είναι φανταστικό το παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε. Θα το δούμε την Κυριακή στις 5. Ναι, στο... την Κυριακή. Ο καλύτερος συμπαίκτης, να το θέσω διαφορετικά. Ποιος παίκτης έτσι έλυνε τα χέρια του Γιάννη Γιαννούλη κατά τη διάρκεια της αδειοδρομίας του? Πολλοί παίκτες. Πολύ μεγάλοι παίκτες. Αυτός που πραγματικά είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω δει εγώ είναι ο Ντέγιον Μποντιρόγκα. Όταν έπαιζα στον Παναθηναϊκό, παίξαμε μαζί, αλλά ήταν απίστευτος. Σπουδαία αθλητική προσωπικότητα. Δεν το συζητάμε. Μποντιρόγκα ήταν εξαιρετικός. Το φετινό All-Star Game έχει και άλλες διαφοροποιήσεις πέρα από το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη μίξη Ελλήνων και ξένων παικτών. Θα έχουμε και, και στη δική σας σύνθεση διαφοροποίηση με την παρουσία δύο κοριτσιών, δύο αθλητριών που έχουν στελεχώσει επάξια την εθνική ομάδα, Μάλτση και Καλτσίδου λοιπόν. Αυτή την διαφοροποίηση και την προσθήκη πώς τη βλέπετε? Πρώτα μιλάμε για δύο σπουδαίες αθλητρίες. Βέβαια. Της γενιάς μου, δηλαδή, εκεί τα 75-80 πιστεύω βγήκαν από τους καλύτερους. Και μέχρι προσφάτως, βέβαια, αγωνιζόμενες εκεί. Καλά, μέχρι, έτσι, ναι, η Ευήνα και πέρσι. Κιόλας. Εντάξει, είναι φοβερό, θα χαρώ πολλά ζω γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ωραία, σίγουρα θα είναι και σε καλύτερη φόρμα από πολλούς τα κορίτσια. Γιατί αγωνίζονταν μέχρι πρόσφατα. Πάμε να κάνουμε μια αναφορά και στο κοινωνικό κομμάτι, γιατί και αυτό το βλέπουμε ευρέως και στο φετινό All-Star Game, πέρα από το αγωνιστικό και τη δράση αυτή που είπαμε τόσο με τους αγώνες του Σαββάτου όσο και της Κυριακής. Υπάρχει και έντονη κοινωνική δράση. Είδαμε τα σποτάκια και βλέπουμε τα σποτάκια με την υποστήριξη βέβαια πάντα της ΕΚΟ που στηρίζει τη δράση και της Basket League αλλά και του All-Star Game. Οδική ασφάλεια, εθελοντικές αιμοδοσίες, διάφορα event. Εσείς άλλωστε οι αθλητές αποτελείτε πρότυπα και κάθε κίνηση σίγουρα μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα κυρίως για τη νέα γενιά. Πώς το αντιμετωπίζετε κι εσείς αυτό? Κοιτάξτε, απ' τη μία είναι ότι το πιο βασικό είναι ότι είναι η βασική μας χορηγή. Mm-hmm. Για να γίνει ένα All-Star Game χρειάζονται αρκετά χρήματα και ευτυχώς που κάνανε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, εκμεταλλευτήκανε. Δηλαδή, και όπως ο Δημήτρης ο Παπα-Νικολάου τώρα έκανε μια διαφήμιση. Δεν είναι σκέτο. Δηλαδή, κερδίζουν και οι δύο, δύο πλευρές. Και βοηθάει το να μπορέσουν να έρθουν. Και τα παιδιά από την Σλοβενία, νομίζω, που κάνουν τα καρφώματα, οι Frogs. Βέβαια, οι Dunkers. Ναι, οι κοπέλες, οι Cheerleaders από τη Λιθουανία. Mm-hmm. Είναι όμορφο αυτό και σίγουρα περνάει και το κοινωνικό μήνυμα και ότι είμαστε κοντά όλοι. Σωστά, σωστά. Και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια με την οποία σχετίζεται άλλωστε και η ΕΚΟ. Και αλήθεια είναι ότι εδώ στην Κρήτη και εμείς έχουμε πολλά δυσάρεστα γεγονότα σε ό,τι αφορά την οδική συμπεριφορά. Μοναδικό θέμα λοιπόν, ένα event ανεπανάληπτο αναμένεται την Κυριακή σε αγωνιστικό επίπεδο αλλά και εκτός αυτού. Είπαμε οι Dunkers, θα έχουμε συναυλίες, θα έχουμε νομίζω και τον κόσμο στο πλευρό σας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι sold out την Κυριακή, να κάνουμε ένα κάλεσμα έτσι και στον κόσμο για το παιχνίδι. Βεβαίως και δεν είναι μόνο, θα δούνε κάποια πράγματα που σίγουρα από την τηλεόραση ναι, μεν είναι ωραία, αλλά ζωντανά νιώθηκε ο φίλαθλος, νιώθηκε το παιδάκι που θα το δει, θα το στιγματίσει το, όπως και εμείς παλιότερα βλέπαμε κάποιον και πηγαίναμε και τον αντιγράφαμε και είναι και ένταση και όλο αυτό και η γιορτή. Και σίγουρα είναι και ένα event που αφορά όλη την οικογένεια, έτσι. Βέβαια, σίγουρα. Τα δύο ώρα και πώς είναι το γήπεδο? Είναι καταπληκτικό γήπεδο, χωράει 5.500 κόσμο, δηλαδή άμα γεμίσει, το είδαμε το καλοκαίρι που γέμισε με την Εθνική και πόσο βοηθάει και... Βέβαια, πάρα πολύ. Σαν το παλατάκι του ΠΑΟΚ είναι καλύτερο.
Όχι, το ΠΑΟΚ είναι καλύτερο. Το ΠΑΟΚ είναι καλύτερο. Νομίζω, ναι. Δεν θα μπορούσα να μην ρωτήσω και για το κριτικό μπάσκετ και το Ρέθυμνο Cretan Kings που εκπροσωπεί την Κρήτη στην Α1 και που φέτος κάνει μια προσπάθεια πιο ανακουφιστική, θα λέγαμε, σε σχέση με την περσινή που στο παραπέντε, παραδύο ίσως έσωσε την παρτίδα. Την άποψή σας λοιπόν για την προσπάθεια? Εντάξει, από την αρχή του πρωταθλήματος δεν ξεκίνησε καλά, αλλά μετά η ομάδα, όλες τις ομάδες, συγγνώμη, χρειάζονται τη χημεία, πρέπει να στρώσουν, χρειάζονται το χρόνο, γιατί σίγουρα οι ξένοι είναι καλοί παίχτες, αλλά μέχρι να αρχίσουν να καταλάβουν, να παίζουν, να εγκληματιστούν, ακριβώς, χρειάζεται χρόνο. Μόλις το Ρέθυμνο κατάφερε και ο προπονητής βασικά και έδεσε τη χημεία της ομάδος, πιστεύω κάνει αυτές τις νίκες και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μπάσκετ λίγο χωρίς Ολυμπιακό πώς είναι? Τραγικό. Τραγικό. Είναι τραγικό αυτό. Είναι από τα μεγαλύτερα λάθη που έχουν γίνει. Ποιος φταίει, κύριε Γιάννουλη, γι' αυτό? Δεν ξέρω ποιος φταίει. Όλοι φταίνε. Δεν έπρεπε καν ο Ολυμπιακός να κάνει αυτή την κίνηση. Δεν έπρεπε ο ΕΣΑΚΕ να το αφήσει. Έπρεπε να μπλεχτεί όμως. Συνδυασμός. Ναι, πολλά πράγματα. Λείπει. Εντάξει, η αλήθεια. Λείπει, βέβαια. Δεν έχει την ίδια δυναμική σίγουρα η κατηγορία. Ναι, γιατί όπως είδαμε, μόλις έγινε αυτό με τον Ολυμπιακό, όλοι είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα ξαναχάσει μετά από 2 χρόνια. Ναι. Και όμως έχει κάνει 3 ήττες. Βέβαια, γιατί και όμως, γιατί και η ΑΕΚ από κοντά δεν ασχολείται με τον Ολυμπιακό. Όπως έχει παλιότερα, στρέψει την προσοχή τους, νομίζω, Άρης, ΠΑΟΚ ήταν. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Μπορεί να υπήρχε αντιπαλότητα. Και βλέπουμε ότι και στην Ευρωλίγκα και στην Ευρώπη δεν παίζουν. Ειδικά ο Ολυμπιακός δεν έχει το δεύτερο μάτς μέσα στην εβδομάδα για να γυμνάσει και τους παίκτες. Παίζουν ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Αυτό είναι και ένας βασικός λόγος που η ομάδα δεν πηγαίνει πολύ καλά φέτος. Ακριβώς, στην Ευρώπη. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, επειδή όταν είσαι σε κάποιο επίπεδο αθλητής, ποτέ δεν πας σε μια ομάδα που δεν παίζει Ευρώπη. Δηλαδή, θέλεις 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Χάνεις τον ρυθμό. Ένα Σάββατο αγώνα, μετά ξαναπαίζει το άλλο Σάββατο. Δεν περνάει εβδομάδα. Έχουν ταβάνι, κύριε Γιαννούλη, οι ομάδες ελληνικές φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πιστεύετε? Δεν είμαστε καλοί φέτος. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν είμαστε καλοί ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός. Μακάρι να αλλάξουν. Γιατί δύσκολο. Είναι δύσκολο. Και με την ήττα με τον εαυτό σου προχθές ο Παναθηναϊκός. Όχι, πιστεύω ότι είναι θέμα όλο αυτό που έγινε το καλοκαίρι. Έχουν επηρεαστεί. Έχει και έκανε και κακώς και στον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα δεν έχει το αντίπαλο δέος. Ακριβώς να λέει σε Ολυμπιακός τι έγινε. Τι έγινε, πόσο ήρθαν, πόσο παίξαν. Ναι, υπάρχει ένας ανταγωνισμός που σε βοηθάει να πας. Και έτσι παίζουν και πιο παραπέρα. Χωρίς πίεση, γι' αυτό κάναν και 3 ήττες. Άμα δεν ήταν η ομάδα, λένε εντάξει, δεν είναι Ολυμπιακός, θα πάρουν το πρωτάθλημα. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, απευθύνουμε πρόσκληση λοιπόν. Φυσικά, να πούμε σε όλους, χρηστική πληροφορία στον κόσμο ότι για τα εισιτήρια που υπάρχουν ακόμα 7, 10 και 20 ευρώ για τους ενδιαφερόμενους. Αύριο 3 η ώρα μπάσκετ με αναπηρικό αμαξίδιο. Στις 5 η ώρα οι βετεράνοι με τα νέα αστέρια του ελληνικού μπάσκετ. Και βέβαια την Κυριακή η κορονίδα της όλης διοργάνωσης. Ραντεβού 4:30. Στις 5 θα αρχίσει η αγωνιστική δράση στα 2 ωράκια. Σπεύσατε λοιπόν όσοι επιθυμείτε να βρεθείτε εκεί.